Καλημέρα κύριε Υπουργέ, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Αυτιά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Άρα κύριε καθηγητά και κύριε Πρίτανη, εξ αρχής λέγατε ότι το εμβόλιο είναι το μοναδικό. Πολλές φορές άκουγα κι εγώ πράγματα και λέγαμε, είναι δυνατόν 10.000 τον Ιούνιο κρούσματα και το Μάιο όταν θα ανοίξει η οικονομία. Κι όμως, εσείς δικαιωθήκατε. Υποτίθεται ότι αυτοί οι κύριοι ήταν στα κέντρα αποφάσεων. Και τελικά οι Έλληνες επιστήμονες έβαλαν τα γυαλιά σε αυτούς τους κυρίους. Και το λέω ευθέως. Όπως το λέει και ο περισσότερος κόσμος, κύριε Πρίτανη. Γιατί κύριε έχουμε γιατρούς πρέπει... άξιους. Ελάτε. Ελάτε, κύριε καθηγητά. Κύριε Αυτιά, παρά τα αυτά, θα πρέπει να πούμε και το εξής, για να μην παίρνουμε αέρα που λέμε. Θα πρέπει να πούμε ότι τα 1.000 κρούσματα την ημέρα είναι πολλά. Είναι κρούσματα τα οποία μας ταξινομούν στο προτελευταίο επιδημιολογικό σκαλοπάτι. Δεν είμαστε πράσινοι. Επομένως είναι πολλά και θα πρέπει να κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια και σαν άτομα και σαν πολιτεία να τα ρίξουμε αυτά τα κρούσματα και άλλο. Να μπούμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με χαμηλούς τριψήφιους αριθμούς, ώστε αφενός να ταξινοθούμε πράσινοι και να έχουμε τις τουριστικές αγορές ανοιχτές, αφενός. Έτσι. Αφετέρου και το χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο σημαίνει η οποιαδήποτε έξαρση μπορεί να είναι μικρότερη. Αλλιώς ξεπετάει το ελαττήριο από ψηλή θέση και αλλιώς από χαμηλή θέση. Άρα κύριε Πρίτανη, επομένως, χρειάζεται προσοχή. Άρα κύριε Πρίτανη, ο εμβολιασμός τώρα είναι άμυνα έναντι ενός πιθανού κύματος τετάρτου, πέμπτου, έκτου, δεν ξέρω τι, το φθινόπωρο. Σωστά. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο 30% των συμπολιτών μας που παρουσιάζουν κάποια αντίσταση για τον εμβολιασμό, επικαλούμενοι διάφορα θέματα όπως ανέφεραν οι συνάδελφοι προηγουμένως. Να πούμε ότι δεν χρειάζεται προληπτικός έλεγχος για θρομβοφιλία, ούτε ειδικές εξετάσεις προκειμένου κάποιος να πάει να κάνει το εμβόλιο όπως πολλές φορές μας ρωτούν. Το σύνθημα είναι εμβολιαζόμαστε το συντομότερο δυνατόν. Υπάρχουν τώρα διαθέσιμα όλα τα εμβόλια στην πλατφόρμα. Επομένως το σημαντικό είναι να εμβολιαστούμε και να σπάσουμε το 30% των ατόμων που ακόμα το σκέφτονται, διότι μάλιστα, αυτοί θα κρίνουν τη συνολική πορεία της πανδημίας και τώρα αλλά και το φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή παρουσία. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητές. Έχετε 30 δευτερόλεπτα, κύριε καθηγητά. Θα πρότεινα προς την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, και είναι και ο Υπουργός εδώ πέρα, ο οποίος θα δώσει τα χρήματα. Μάλιστα. Ότι θα πρότεινα να μελετηθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας στον εμβολιασμό. Με μια μικρή αποζημίωση. Νομίζω ο πρωτοβάθμιος γιατρός, ο ιδιώτης, θα μπορέσει να πείσει τον ασθενή του το 30% να προχωρήσει. Δεν ξέρω τα logistics πώς μπορούν να διευθυνθούν, αλλά είναι μια πρόταση για να ολοκληρώσουμε την εμβολιαστική κίνηση, να μελετηθεί και οικονομικά, ακριβώς, αλλά και, και ως προς την αποτελεσματικότητά της, και αν είναι δυνατόν να μπει μπροστά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Γεωργιάδη, θα δούμε και τον εμβολιασμό πιθανού ασχηματισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω για τον τουρισμό, θέλω για τους ανθρώπους που πρέπει να στηριχθούν. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα, οι δυο μας σε μια κουβέντα πλέργιας αριστεράς, όπως θα έλεγε και ο Καρανίκας. Διάλειμμα. Πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, 8 και 44 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν τον Δωρόθεο, τον Πλούταρχο, την Κίνθια, τον Απόλλωνα, τον Ίκανδρο και την Σελήνη. Για πρώτη φορά το 1817 το πρώτο ατμόπλιο, σαν σήμερα, έκανε το πρώτο ταξίδι. Σάββατο 5 Ιουνίου, Άδωνης Γεωργιάδης, μετά από καιρό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, είστε καλά? Είμαι καλά κύριε Αυτιά, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω το εξής. Είμαι διαθέσεις να πω ένα σχόλιο για αυτά που λέγατε πριν για τα εμβόλια. Βεβαίως. Ακούσατε. Ναι. Με πολύ μεγάλη στεναχώρια, αλλά και με ανησυχία, βλέπω ότι υπάρχει μια μικρή κάμψη στο αριθμό των εμβολιασμών. Έτσι είναι. Ενώ είμαστε σταθερά, είχαμε φτάσει 120.000, τώρα είμαστε λίγο κάτω από τις 100.000 την ημέρα. Αυτό είναι κακό σημάδι. Και επίσης, μια και είστε από τη Σάμμο, το ξέρω, ήθελα να κάνω μια έκκληση στους φίλους μου τους Σαμιώτες. Είναι αδιανόητο ένα νησί, το οποίο μάλιστα προσδοκά να έχει και τουριστική κίνηση το καλοκαίρι, να έχει κατοίκους οι οποίοι αρνούνται να πάνε να εμβολιαστούν.
Αυτό είναι αδιανόητο, ότι έκλεισε το εμβολιαστικό κέντρο της ΣΑΜΟ λόγω χαμηλής προσέλευσης. Κύριε Αυτιά κάνει μεγάλες μια στη ΣΑΜΟ. Το ρεπορτάζ με τα δημοσιεύματα ότι στη ΣΑΜΟ έκλεισε το εμβολιαστικό κέντρο λόγω χαμηλής κίνησης σίγουρα θα αναπαραχθεί σε διάφορα site του εξωτερικού από υποψήφιους τουρίστες, πελάτες του νησιού της ΣΑΜΟ και θα βλάψει όλο το κύκλο της οικονομίας στο νησί. Και αυτό φυσικά αφορά και στα υπόλοιπα νησιά που ανακοινώθηκε ότι είχαν μείωση, αλλά η ΣΑΜΟΣ, από ό,τι κατάλαβα, ήταν από τις ανακοινώσεις της πρωταθλήτρια. Δυστυχώς. Μαθαίνω ότι θα διευθετηθεί το θέμα. Όπως επίσης να δώσω συγχαρητήρια στους κατοίκους της Κύθνου. Η Κύθνος αναδεικνύεται ο ασφαλέστερος τουριστικός προορισμός μέχρι αυτή τη στιγμή. Με ένα ποσοστό πρώτης δόσης που ξεπερνά το 90%. Οι κάτοικοι της Κύθνου πήγαν όλοι να εμβολιαστούν. Αυτό είναι το παράδειγμα που θέλουμε να επικρατήσει σε όλη την Ελλάδα. Θέλουμε το παράδειγμα της Κύθνου σε όλη την Ελλάδα. Εσύ, Γιώργο μου, που αγαπάς το νησί σου, να μιλείς με τους φίλους σου εκεί. Δεν τους κατακρίνω, τους λέω όμως ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κάνουν κακό στο νησί τους. Ήταν κακή η είδηση αυτή για τη ΣΑΜΟ και ΣΜΗ. Κύριε Γεωργιάδη, πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα τελειώσει το θέμα αυτό, θα λυθεί το θέμα αυτό. Θέλω πολύ πολύ γρήγορα τρεις απαντήσεις για δεξιώσεις, για γάμους, για μουσική, για φροντιστήρια ξένων γλωσσών, για φροντιστήρια παιδότοπους, ΕΣΠΑ, τουρισμό κλπ. Αλλά θέλω να σας πάω στην εγκληματικότητα. Θέλω να δείτε, ή μάλλον πώς σχολιάζετε τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη ότι 117 με βαριά αδικήματα με τον προηγούμενο νόμο του κυρίου Παρασκευόπουλου βγήκαν από τις φυλακές. Λοιπόν, καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο σε διάφορα που διαβάζω στα social media. Κατηγορούν τον κύριο Χρυσοχοΐδη και λένε, γιατί δεν αλλάζουν τον νόμο. Τον νόμο τον έχουμε αλλάξει, κύριε Αυτιά. Μια από τις πρώτες κινήσεις κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν να αλλάξει τον νόμο Παρασκευόπουλου. Όμως, το Σύνταγμα της Ελλάδος, και σωστά, επιτρέπει σε όλους τους καταδικαστέντες να κρίνονται με την ευνοϊκότερη για αυτούς νομοθεσία. Δηλαδή, μόνο για ανθρώπους που καταδικάζονται μετά την κατάρριψη του νόμου Παρασκευόπουλου ισχύει ο νέος νόμος. Όσοι έχουν καταδίκες πριν την κατάρριψη του νόμου Παρασκευόπουλου κρίνονται υποχρεωτικά βάσει αυτού του νόμου, βάσει του ελληνικού συντάγματος. Αυτή είναι η ζημιά που έχει αφήσει στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αφήσει ελεύθερους εκατοντάδες επικίνδυνους εγκληματίες. Αυτοί οι επικίνδυνοι εγκληματίες, οι περισσότεροι από αυτούς, συνεχίζουν βγαίνοντας την εγκληματική τους δράση. Τα αποτελέσματα αυτής της εγκληματικής τους δράσης τα βλέπουμε και σήμερα. Βέβαια, και όσο έχω δει, παρουσίασε και τους πίνακες της εγκληματικότητας. Η εγκληματικότητα, παρά το γενικό αίσθημα που πράγματι είναι πολύ άσχημο για αυτό το θέμα, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων δολοφονιών στον χώρο της νύχτας, αλλά και του στιγερού αυτού εγκλήματος από τρόπο στα γλυκά νερά, η γενική δίκτυα είναι αρκετά πεσμένη και η αστυνομία γενικώς κάνει καλή δουλειά. Όμως, και εγώ θα συμφωνώ με τον κόμμα, χρειαζόμαστε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Είναι όπως το λέτε, αλλά εδώ τώρα, κύριε Γεωργιάδη, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα στο σπίτι και σκοτώνει, αν ξέρει ότι θα μείνει 40 χρόνια μέσα στη φυλακή, δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Έχω απόλυτη ταύτιση μαζί σας. Ήμουν πάντα υπέρ της σκληρής νομοθεσίας. Καταψήφισα τον νόμο Παρασκευόπουλου και επιχειρηματολόγησα και στη Βουλή αντίον του. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω όμως, το Σύνταγμα έχει συγκεκριμένες πρόνοιες. Μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται να κρυθούν με αυτόν τον νόμο κρίνονται με αυτόν τον νόμο υποχρεωτικά. Αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω, Μητσοτάκης, ούτε εγώ ούτε κανένας. Είναι στο Σύνταγμα. Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε μία δήλωση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς λέγεται? Ελευθεριάδου. Η οποία μίλησε για πολιτικούς κρατούμενους. Είναι προς τιμήν του κυρίου Σπίρτζη. Είναι προς τιμήν του που βγήκε στο βήμα της Βουλής και την άδειασε στην κυριολεξία. Και λοιπόν, αυτό... καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε έτσι, έλατε, ότι η Ελλάδα δεν έχει πολιτικούς κρατουμένους. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι δημοκρατία, είναι ευρωπαϊκή δημοκρατία, ισότιμη με τις άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες και ασφαλώς δεν έχει, ούτε θα μπορούσε να έχει πολιτικούς κρατουμένους. Ούτε Χούντα έχουμε, ούτε Λευκορωσία γίναμε, ούτε τίποτα. Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Το ότι από του βήματος της Βουλής μία εκλεγμένη βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έστω και συγκεκριμένη. Λέω έστω και συγκεκριμένη, γιατί έχει υποπέσει, όπως ξέρετε, σε φοβερές γκάφες. Ναι. Από τον ίμνηστο Σβόλο μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το ότι μιλάει για πολιτικούς κρατουμένους, πρώτο και κυριότερο, βλάπτει την Ελλάδα. Φαντάζει να κυκλοφορούσε μία διεθνής είδηση ότι βουλευτής του Κοινοβουλίου αποκαλεί ότι η Ελλάδα έχει κρυφούς πολιτικούς κρατουμένους. Θα ήταν καταστροφή για την Ελλάδα. Όμως,
Πέραν αυτού, το γεγονός ότι η κυρία Ελευθεριάδου χαρακτηρίζει πολιτικό κρατούμενο τον δολοφόνο Κουφοντίνα, εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Επαναλαμβάνω, η αναφορά ήταν στον Κουφοντίνα. Τον Κουφοντίνα θεώρησε πολιτικό κρατούμενο. Τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για 11 δολοφονίες. Που σκότωνε εν ψυχρό, Γιώργο μου. Αυτόν τον άνθρωπο τον χαρακτήρισε η κυρία Σουλτάνα Ελευθεριάδου πολιτικό κρατούμενο. Να την χαίρονται αυτοί που την ψήφισαν και να την χαίρεται ο κύριος Τσίπρας που την έχει ακόμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Πάντως και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Σπίρτζης την άδειασαν στην κυριολεξία. Και μάλιστα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΕ20 είχε και ένα σύνολο των όσων έχουν υποθεί από την αξιότιμη κυρία βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάω, ο Καρανίκας τι έχει πάθει? Έχει πάθει Γεωργιάτιδα, Γεωργιδίτιδα, τι έχει πάθει? Εγκόμιο για τον Άδωνη. Και δεν το πίστευε και το πήρε απάνω του και τον πήρε ο Γεωργιάδης και του είπε μπράβο. Τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο Καρανίκα? Τα είπαμε αυτά, κύριε Αυτιά, όταν ψηφίσαμε τον νόμο για τη φαρμακευτική κάναβη, ναι, που πιάνε νόμο στο κράτος, και ήδη πρέπει να σας πω, από τη μέρα που τον ψηφίσαμε, ήδη τρεις πολύ μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό έχουν συμβαθεί μαζί μας για να ξεκινήσουν επενδύσεις στον τομέα αυτό. Δηλαδή, ο νόμος λειτουργήσε ακόμα γρηγορότερα, μάλιστα, από ό,τι πιστεύαμε. Τώρα, εγώ έχω τη θεσμική υποχρέωση σε κάθε μου νομοσχέδιο το κάνω, όχι μόνο, ναι, για τη φαρμακευτική κάναβη, και ενημερώνω τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Αναλόγως του θέματος που παίρνω στη Βουλή, θα ενημερώσω τον κύριο Χαρίτση από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κατρίνη από τον ΚΙΝΑΛ και το καθεξής. Στο συγκεκριμένο θέμα, ο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Καρανίκας. Όπως κάνω λοιπόν για όλα μου τα νομοσχέδια, μάλιστα, το έκανα και γι' αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Δεν νομίζω αξίζει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ποιος έχει επόμενη σειρά μετά τον Καρανίκα για να συνεννοηθείτε? Έχει άλλο σειρά. Σας είπα, ελάτε, ότι καθήκον μου συνταγματικό και πολιτικό, σαφής, είναι όταν φέρνω ένα νομοσχέδιο στη Βουλή να έχω προσπαθήσει να επιτύχω συνένεση με την αντιπολίτευση ή τουλάχιστον καθαρές σχέσεις, να ξέρουν τι είναι αυτό που κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να νομοθετώ κρυφά. Μάλιστα. Μπορεί να έχουμε ιδεολογικές διαφορές, μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφορές, αλλά νομίζω ότι είναι δείγμα πολιτικού πολιτισμού και προόδου τη δημοκρατία μας τα κόμματα μεταξύ μας να συνομιλούμε και να ξέρουμε τι κάνουμε. Τώρα, και εκεί συγκρούμαστε, να συγκρουστούμε. Πριν πάω στα δικά μας. Μυρίζει ανασχηματισμός. Αυτό το ξέρει μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάξτε, στην πολιτική ο ανασχηματισμός είναι κάτι που έρχεται και το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν παρατηρητές υπουργοί, όπως διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες και σε άρθρα. Δηλαδή, έχουν κάτσει πάνω στις μεγάλες διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ και λένε «Εντάξει, δεν βαριέσαι τώρα». Κάτσε να το δούμε. Γι' αυτό πάτε και σε συνέδριο το Δεκέμβριο για να σφίξουν τα γάλατα. Για να πει ο Μητσοτάκης, κοιτάξτε να δείτε, τρέξτε γιατί υπάρχει και το κόμμα εκτός από την κυβέρνηση, εκτός από τα θέματα του κόσμου. Καταρχάς, όσον αφορά τα σενάρια ανασχηματισμού που λέτε, πιστεύω δεν αφαιρούν κανέναν πλην ενδεχομένως ημών των υπουργών. Ο κόμμας έχει πολύ σοβαρά προβλήματα για να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Κάποτε θα γίνει και ανασχηματισμός όταν το κρίνει ο κ. Πρωθυπουργός. Τελεία. Το πότε αυτό κάποτε, εγώ και εσείς δεν το ξέρουμε, αλλά μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, τώρα, πάμε, στο πάμε δεύτερο τώρα που είπατε, ως αντιπρόεδρος Νέας, ναι, ότι δεν έχετε. Το συνέδριο στο οποίο πάμε είναι προγραμματισμένο συνέδριο. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τηρήσει απολύτως από την πρώτη μέρα που εξελέγει πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τις εσωκομματικές διαδικασίες. Εμείς είμαστε ένα κόμμα με μεγάλη εσωκομματική δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, οι εσωκομματικές συζητήσεις και διαδικασίες κρατάνε και πάρα πολύ για Μητσοτάκη. Δίνει το δικαίωμα να μιλήσουν όλοι και όσο θέλουν. Και άρα έχουμε μακρόσωπτες εσωκομματικές διαδικασίες με πολύ ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Στα πλαίσια αυτά έχουμε και το προγραμματισμένο μας συνέδριο. Ωραία. Δεν έχει να κάνει ούτε με την κυβέρνηση, ούτε με συνάδελφους συνασμού, ούτε με εκλογές. Λένε οι εκλογές, κύριε Αυτιά, λένε μερικοί, θα γίνουν, ναι, την τελευταία μέρα που προβλέπει το Σύνταγμα. Ούτε μία μέρα νωρίτερα. Καλά, εγώ το κρατώ το βίντεο. Εκλογές, κύριε Γεωργιάδη. Ούτε μία μέρα νωρίτερα. Εκλογές γίνονται στην ημερομηνία που συμφέρει. Ακούστε. Εκλογές γίνονται στην ημερομηνία που συμφέρει τον εκάστοτε πρωθυπουργό, να το ξέρετε αυτό. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Ναι. Αυτή η συμπεριφορά, η πολιτική, είναι που κάνει τους έξω να μας βλέπουν σαν Βαλκάνιους ή Ποσαχάριους και όχι ως Ευρωπαίους. Το πρώτο πράγμα που θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πιστεύω ότι το έχει πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι να αυξήσει την αξιοπιστία της χώρας. Όταν μιλάω εγώ στο εξωτερικό με τα διάφορα φαντ και τους διάφορους θεσμικούς παράγοντες που θέλουν να φέρουν εδώ τα λεφτά τους, το πρώτο πράγμα που τους εξηγήσουμε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που νομίζανε στο παρελθόν, αλλά είναι μια σοβαρή χώρα
η συνεχή συζήτηση πρόγραμμα εκλογών και το κυριότερο, το σπάσμα του εκλογικού κύκλου, δημιουργεί σε όλου του ανθρώπου στο εξωτερικό την εικόνα ότι δεν είμαστε σοβαρή χώρα. Μήπω τα λέτε η αυτά. Είναι σοβαρή χώρα. Ένα λεπτό. Έχει αλλάξει. Ένα λεπτό. Δεν είμαστε η Ελλάδα του παρελθόντο. Δεν θα κάνουμε διαρκώ εκλογέ. Ωραία. Μήπω τα λέτε τώρα αυτά επειδή είστε 13 μονάδε, 14 πάνω. Δηλαδή τον έχετε τον αντίπαλο. Και τα λέτε από σιγουριά. Αν όπου γίνεται. Είπατε προηγουμένω, κύριε Αυτιά, ότι οι εκλογέ γίνονται όποτε συμφέρει αυτόν που θα τι κάνει. Ναι. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε θα μας συνέφερε να κάνουμε τώρα εκλογές και να σπάσουμε την απλή αναλογική που μας έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ παρακαταθήκη. Δείτε τι θα πει απλή αναλογική. Κοιτάξτε λίγο στο Ισραήλ τι γίνεται, πόσο καιρό προσπαθούν να φτιάξουν κυβέρνηση και δεν μπορούν. Άρα, και την κυβέρνηση φτιάχνουν. Δεν σας απασχολεί λοιπόν, απλή αναλογική. Άρα, η απλή αναλογική δεν σας απασχολεί. Να κάνουν απλή αναλογική και ασφαλώς η απλή αναλογική είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Ναι. Ασφαλώς πρέπει να την κάψουμε, αλλά με την έννοια δηλαδή να την ακυρώσουμε στην πράξη. Αλλά αυτό θα γίνει στο τέλος της τετραετίας. Και ποιο σα είπε ότι θα έχετε 14 μονάδε παραπάνω από όσε έχετε καμία τώρα. Σιγουριά γιατί στην πολιτική δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, κύριε Γεωργιάδη. Στην πολιτική δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Καμία σιγουριά δεν υπάρχει στη ζωή και στην πολιτική. Όταν όμω είσαι ταγμένο στο σκοπό σου και εργάζεσαι κάθε μέρα για να λύσει τα προβλήματα των πολιτών σου και γκρίνια θα υπάρχει, στεναχώρια δεν θα υπάρχει και προβλήματα θα υπάρχουν, αλλά ξέρετε τι έχει κερδίσει πιστεύω αυτή η κυβέρνηση και γιατί είμαστε μπροστά στι δημοσκοπήσει. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, ασχέτως του ποιο κόμμα ψηφίζει ή συμπαθεί, αισθάνεται ότι έχει κυβέρνηση. Αισθάνεται ότι αν έχει ένα πρόβλημα, θα βρει κάποιον να μιλήσει. Πάμε τώρα. Θα βρει κάποιον να ασχοληθεί με το πρόβλημά του. Πάμε τώρα αυτό στα προβλήματα. Αυτό πιστεύω που μας δίνει τόσο μεγάλη πολιτική αποδοχή, πρωτοφανή στις δημοσκοπήσεις. Πάμε στα θέματα. Ρωτώ και απαντάτε μία και έξω. Τα λεφτά που θα δοθούν στον τουρισμό είναι, τα δίνετε χωρίς επιστροφή? Είναι επιδότηση φυσικά. Επιδότηση. Το 5% του τζίρου για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι επιδότηση. Πατάει πάνω στο σύστημα και στο πρότυπο της εστίασης. Ναι. Η πλατφόρμα θα δοκιμαστεί την άλλη εβδομάδα για να δουλέψει στον αέρα τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Είναι 5% επί του τζίρου για τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλήματα και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Και 2,5% επί του τζίρου για τα τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά λεωφορεία. Μάλιστα. Τώρα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρεις τιμολόγια, τα λεφτά τα ξόδεψες για την λειτουργία της επιχείρησής σου και ότι διατήρησες θέσεις εργασίας. Τώρα, γάμι. Γάμι, μουσική, μου λέει παντρεύομαι, πες τον Άδωνη. Παντρεύομαι 19 Ιουνίου. Να χορέψει θέλει. Να χορέψει. Από περιέργεια το μέσο της Ειρηνή φύγα μπρος. Η κόρη, το κορίτσι λέει, παντρεύομαι, είναι, πες τον Άδωνη τώρα να βάλει. Είναι, και... είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει. Έχω περίπου 100 μέρες για τους γάμους και είναι πάντα απονύφες. Βέβαια, τι θα είναι. Γαμπρώνει η αγωνία, ρε παιδιά. Φαντάσου να σου και ελεύθερος θα γινότανε. Λοιπόν, για πες μου τώρα. 19 έκτου παντρεύεται μουσική. Βάλε εκεί ένα πικάπ να χορέψουν μισή ώρα. Λοιπόν, δεν θέλω να με ρωτήσει για όλα αυτά ένα προς ένα, διότι η απάντηση μου θα είναι για όλες η ίδια. Σκοπός του Υπουργείου Ανάπτυξης, ναι, και δικό μου σκοπός είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα να μπορώ επίσημα να βγάλω ένα δελτίο τύπου, ναι, που να απαντώ με συγκεκριμένη ημερομηνία για όλα. Μάλιστα. Δηλαδή πότε θα μπει η μουσική, πότε θα επιτραπούν περισσότερα άτομα στις χαμηλές δεξιώσεις, πότε θα επιτραπούν τα εστιατόρια μέσα που είναι κλειστά και το καθεξής. Όλα αυτά πριν τον Ιούλιο θα γίνουν. Θα συζητήσω με τους γιατρούς. Όλα αυτά θα θέλω γίνουν πριν. Θέλω την άλλη εβδομάδα, ναι, να βγάλω την ανακοίνωση με το χρονοδιάγραμμα. Ναι. Αυτά που θα λέτε. Το χρονοδιάγραμμα δεν είναι την άλλη μέρα, θα λέει. Τάδε του μηνός αυτό. Ωραία. Τάδε του μηνός αυτό. Του μηνός αυτό. Ωραία. Για να ξέρουν όλοι, τι να περιμένουν και πώς να οργανώσουν τη ζωή τους. Γιατί αυτά τα mail που στέλνουν πέρα του αστείου, γιατί είναι σοβαρό το θέμα για όλες τις κυρίες και τους κυρίους, ναι, όντως υποτιμώ, έτσι πριν λίγο χιούμορ κάναμε. Προφανώς είναι πολύ σοβαρό έτσι, να παντρεύονται, να μπορούν να ζήσουν την ημέρα αυτή όπως να ονειρεύονται και προφανώς δικό μας καθήκον είναι να βρούμε άκρη σε αυτό το γρίφο. Θα βρούμε. Ερώτημα. Όσο προχωρούν οι εμβολιασμοί και αυτό θα μπορέσει να γίνει γρηγορότερα. Πριν πάω στο διάλειμμα, θέλω να μείνετε λίγο ακόμη, πριν τον Ιούλιο τελειώνουμε με αυτά. Με δεξιώσεις, με γάμους, με χίλια δυο, γιατί είναι και οικονομικό το θέμα. Και είναι και θέμα χαράς. Τους φίλους σας, τους αμιώτες να εμβολιαστούν, κύριε Αυτιά. Εγώ το λέω συνέχεια. Άμα πιστεί ο κόμμας να εμβολιαστεί, αν όλοι αύριο πηγαίνουν να εμβολιαστούν, ναι, μεθαύριο θα ανοίγαν τα πάντα. Λοιπόν. Μα ο κόμμας με το εμβόλιο κρίνει λοιπόν, να θα ανοίξουν οι όλοι. Σωστό. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα, γιατί έχω φροντιστήρια, έχω παιδότοπους, έχω ΕΣΠΑ, έχω κομιστές επιταγών, έχω ΠΑΠ, έχω και την Κοζάνη. Δεν τα πήραν τα λεφτά ακόμα στην Κοζάνη των Χριστουγέννων. Έχουν πάρει λεφτά στην Κοζάνη, έχουν πει. Πότε, το έχουν πει ένα μήνα τώρα και φωνάζουν εδώ. Οι λοιπόν, πρώτες 2.000 επιχειρήσεις
πληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ωραία. Είναι περίπου 1.300 που εγκαθαρίζονται. Ωραία. Γιατί είχαν κάποιο πρόβλημα στα χαρτιά του, έχουν ζητηθεί τα χαρτιά κλπ. Ναι. Λοιπόν, πάω σε γρήγορο διάλειμμα και οι εμβολιασμοί στη Σάμμο θα γίνουν και οι νύφες πιστεύω να χορέψουν. Και μετά, Γάμπριο, μετά το Αγίου. Η νύφη χαίρεται περισσότερο στο γάμο και το ξέρετε. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα είναι 9 και 10. Είστε στον Sky. Δείτε κίνηση από νωρίς το πρωί. Από τις 6 συνεχή ροή αυτοκινήτων. Το Σάββατο είναι μια πολύ δυναμική μέρα. Ανοιχτά τα καταστήματα. Ο κόσμος έχει περιθώριο να κινηθεί καλύτερα. Και οι περισσότεροι μου λέτε, Γιώργο, το Σάββατο για μας είναι μέρα χαράς. Μπορούμε να δούμε τους δικούς μας και ούτω καθεξής. Και παράλληλα, πολλοί πάνε και για εμβολιασμό. Μάλιστα, μην το βράδυ. Ενδεχομένως θα δούμε και τα 6 εκατομμύρια, όπως λένε οι ειδικοί. 9 και 10 είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί μας. Και πάμε σε αυτές τις ερωτήσεις απαντήσεις κοινωνίας. Κύριε Γεωργιάδη, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και θέλω να επιταχύνουμε λίγο το βηματισμό μας, γιατί είστε ο μόνος που μπορεί να απαντήσει. Φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Φροντιστήρια, σχολές χορού, παιδότοποι και, και ο ΠΑΠ για ΕΣΠΑ. Ελάτε. Λοιπόν, καταρχάς για τα φροντιστήρια τα έχουμε βάλει στην πρότασή μας. Πρέπει να ανοίξουν. Έχει έρθει η ώρα να ανοίξουν. Θα το αποφασίσουν οι γιατροί, πιστεύω, αυτήν την εβδομάδα και θα δοθεί άδεια να ανοίξουν. Τα φροντιστήρια μπορεί να κλείνουν τα σχετικά με τα σχολεία, αλλά ανοίγουν το καλοκαίρι φροντιστήρια που θα κάνουν προετοιμασία για την επόμενη χρονιά και ούτω καθεξής. Άρα αυτά πρέπει να δουλέψουν. Σχολές χώρες έχουν πει 15 Ιουνίου ξεκινάνε. Με τον κύριο Σκυλακάκη συζητάμε για το εργαλείο οικονομικής ενίσχυσης των διδόσκων. Θα δώσουμε σχολές χώρου. Μια οικονομική ενίσχυση, έχουν ζημιά. Να το κάνετε. Πρέπει να σα πω ότι για τα γυμναστήρια έχει πολύ μεγάλη σκέψη πώς θα τα βοηθήσω. Πέραν του εργαλείου που ήδη δουλεύει και δίνει έως 18.000 ευρώ σε κάθε γυμναστήριο, αυτό ήδη έχει ανοίξει πλατφόρμα και ήδη κάνουν τι θα πάω χρήματα τα γυμναστήρια. Αλλά προφανώς αυτό είναι ένα πολύ μικρό βοήθημα για το μέγεθος της ζημίας που έχουν μπροστά τα γυμναστήρια. Μου έχουν θέσει ένα θέμα το οποίο και με απασχολεί πάρα πολύ πώς θα το λύσω, αλλά πώς θα το λύσω νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οδηγιών. Όπως τα γυμναστήρια έχουν πάρει συνδρομές που εκκρεμούν τα συνδρομές αυτές, δηλαδή έχουν κάβα, ας πούμε έτσι, οι πελάτες τους. Εάν όμως τώρα αυτή η κάβα χρησιμοποιηθεί από όλους τους πελάτες, τα γυμναστήρια θα μείνουν χωρίς καμία ύπαρξη για τις επόμενες 2, 3, 4, 5, 6, 7 μήνες. Πρέπει να τους στηρίξετε. Κάτι το οποίο είναι σε μεγάλη δυσκολία. Ακριβώς. Είναι ένα θέμα που θα το δω. Να ξέρετε, υπάρχει όμως, το λένε να ακούσουν οι φίλοι μου τα γυμναστήρια, υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία που επιβάλλει όπως και λέτε, ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν πίσω στον πελάτη. Τώρα. Άρα λοιπόν. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Έχω κάποιες σκέψεις στο μυαλό μου. Μέσα στην εβδομάδα Υπουργέ, πιστεύω θα είμαι σε θέση να εκμεταλλευτείτε, εκμεταλλευτείτε το ΕΣΠΑ όσο γίνεται περισσότερο. Από την Κοζάνη, ο επίτιμος πρόεδρος μου λέει δεν πήραμε ακόμα τίποτα. Θα το φροντίσετε και πρέπει να το κάνετε για την Κοζάνη. Έχουν γιατί... καθαριστεί τα πρώτα 4,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Έχουν πληρωθεί τα πρώτα 4,5 πολύ εκατομμύρια. Ωραία. Δεν θέλω να πάρω τον αέρα. Κομιστές επιταγών. Γιατί δεν είναι η θέμα προσωπικών δεδομένων. Μάλιστα. Το ότι υπάρχουν ακόμα, σας είπα, επιχειρήσεις που δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση. Μάλιστα. Και μου περίπτωση 400 επιχειρήσεις έχουν συμβεί. Έχω βγάλει και το δελτίο τύπου στο Υπουργείο Ανάπτυξη, το βρει ο κ. Πρόεδρος, την ημέρα που πιστώθηκαν τα λεφτά. Μάλιστα. Κομιστές επιταγών. Κύριε Υπουργέ, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε, πώς το λύνουμε. Κομιστές επιταγών. Έχουμε βάλει, όπως ξέρετε, πολλές αναβολές όλο αυτό το διάστημα και για τον τουρισμό ακόμα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το θέμα ιδιαίτερα, που είναι και πιο μεγάλα τα ποσά. Με τον κύριο Σκυλακάκη είμαστε συζητήσει για να δούμε πώς το χειριστούμε. Ακριβώς. Ξέρετε, τώρα σιγά σιγά πρέπει να πληρωθούν οι επιταγές. Δεν μπορούμε να για πάντα πλήρωτες οι επιταγές. Ακριβώς. Υπουργέ. Αυτά πρέπει να πληρωθούν την ώρα που οι επιχειρήσεις θα μπορούν. Όπως το λέτε είναι. Έχουμε καθημερινή σήμερα. Πρώτη επιλογή του Αλέξη του Παπαχελά, δίμηνο καυτών μεταρρυθμίσεων. Χθες το βράδυ είχαμε την κατάθεση του νέου εργασιακού με αλλαγές οι οποίες θεωρούνται σημαντικές και βέβαια από εκεί και πέρα όλο αυτό το πλέγμα με το 8ωρο το οποίο το περιγράφει ότι καταχυρώνεται το νομοσχέδιο μέσα και θα δούμε... Τι αλλαγές θα υπάρχουν. Όποιος εργαζόμενος ανησυχεί ότι καταργείται το οκτάωρο, δεν έχει παρά να διαβάσει το αναρτηθέν νομοσχέδιο. Εάν δει κάπου κατάρρευση το οκτάωρο να έρθει να μου γράψει. Και το άλλο που κάνω στο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, αυτό το μπούλινγκ με το ρεπό που είπε, και αυτό είναι τελείως λάθος το οποίο του λένε. Το νομοσχέδιο είναι πολύ ισορροπημένο, πολύ ισορροπημένο. Είναι κατά βάση ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας με πάρα πολλές προβλέψεις υπέρ των εργαζομένων. Πολλές προβλέψεις πέρα των εργαζομένων και όλη αυτή η φασαρία η οποία γίνεται νομίζω οφείλεται σε αντιπολιτευτική ένδυα του ΣΥΡΙΖΑ.
απόδειξη ότι η κοινωνία δεν ακολουθεί και οι εργαζόμενοι δεν ακολουθούν σε όλα αυτά που ακούω για τις μητέρες όλων των μαχών και διάφορα παιδιά. Και είδατε τι έγινε στο λιμάνι του Πειραιά προχθές, όταν κάποιοι συνδικαλιστές αιώνιοι έκαναν πάλι προσπάθεια να εμποδίσουν τα πλοία να αποπλέψουν. Η κοινωνία δεν ακολουθεί πια ούτε τις απεργίες, ούτε τις φασαρίες, ούτε τις πορείες, ούτε τίποτα. Η κοινωνία τώρα μετά από τόσους μήνες αδράνειας θέλει να δουλέψει. Αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει ούτε απεργίες, ούτε φασαρίες. Θέλει να δουλέψει ο κόσμος. Ένα λεπτό. Είπε στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, θα σας στηρίξω με ελαφρύνσεις, κύριοι της εργοδοσίας, αλλά θέλω να μου προστατεύσετε τους εργαζομένους, να τους πληρώνετε, να, χίλια δυο κλπ. Αυτό εκτιμάτε ότι με αυτό το σχέδιο εκπληρώνεται. Μέχρι σήμερα, κύριε Αυτιά, παρά την πανδημία, ναι, η έκρηξη της ανεργίας που πολύ προέβλεπαν θα συνέβαινε στην Ελλάδα δεν συνέβη. Αντιθέτως, η απασχόληση και μια μικρή αύξηση μέσα στην πανδημία. Άρα ναι, τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση λειτουργήσαν. Και να πω κάτι, δεν ξέρω το πώς να μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε ότι χθες δημοσιοποίησε η Ελστάτ τα αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της ελληνικής οικονομίας. Εσείς που καταλαβαίνετε από λεφτά, σίγουρα καταλάβατε ότι τα νούμερα ήταν εξαιρετικά καλά. Πέραν πάσης προσδοκίας. Ευχαριστώ την εφημερίδα Καθημερινή, γιατί σήμερα στην πρωτοσέλιδο του άρθρου δεν κάνω ονομαστική αναφορά σε μένα, αλλά αναφέρεται στην αρμοδιότητά μου, λέγοντας ότι η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων οδήγησε στην πολύ καλύτερη πορεία των αναμενωμένων της ελληνικής οικονομίας και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Είχαμε αύξηση των επενδύσεων μεταξύ πρώτου τριμήνου του 20 και πρώτου τριμήνου του 21. Θυμίζω το πρώτο τρίμηνο του 20 ήταν χωρίς πανδημία το μεγαλύτερο μέρος, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 21 ήταν με lockdown. Είχαμε αύξηση των επενδύσεων και οργαφιά συν 8,6%. Μιλάμε για ρεκόρ. Λοιπόν, διότι δουλεύουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ασταμάτητα κάθε μέρα. Υπουργέ, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, αλλά αυτό κάνουμε. Δουλεύουμε για σας κάθε μέρα ασταμάτητα. Και αυτό φάνηκε στα χθεσινά νούμερα. Και φυσικά να πω ένα λεπτό ότι είναι και πολύ μεγάλη δικαίωση του Χρήστου Σταϊκούρα και του Υπουργείου των Οικονομικών τα εξαιρετικά καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις δημόσιες δαπάνες που καταγράφει η Ελστάτ. Με τις επενδύσεις από τη μία και τις δημόσιες δαπάνες από την άλλη, η ελληνική οικονομία στάθηκε όρθια. Πρωτοσέλιδο, στο Reuters, στο Bloomberg, παντού ήταν ότι η ελληνική οικονομία άντεξε. Και εδώ ακούσαμε τελευταία, θα ακουστεί αυτό, Γιώργο, γιατί πρέπει να, κάποτε να τα λέμε. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Αχτσιόγλου και κατηγορεί τον κύριο Σταϊκούρα και του λέει: συνεχίζεται την ύφεση και διάφορα τέτοια. Λες και περίμενε κανένας ότι με κλειστές καραντίνες θα είχαμε ανάπτυξη. Το αφήνω αυτό. Δείτε όμως πόσο ψεύτες και υποκριτές είναι. Όταν είχαν βγει τα στοιχεία του τέλους του 19 με αρχές του 20 και φαινόταν ότι μεταξύ τρίτου τριμήνου του 19 και τετάρτου τριμήνου του 19 είχαμε μια μικρή ύφεση 0,8%, λέγανε μην βλέπετε την ανάπτυξη όλη τη χρονιά, ύφεση και Ελλάδα, γιατί εμείς ως ίδια τη μετράμε από τρίμηνο σε τρίμηνο. Από τρίμηνο σε τρίμηνο χθες ξέρεις πόσο είχαμε, Γιώργο Αυτιά, συν 4,4. Δηλαδή ανάπτυξη. Ξαφνικά από εκεί που το ΣΥΡΙΖΑ παλιά μετράγανε την ανάπτυξη, την ύφεση από τρίμηνο σε τρίμηνο, λοιπόν, τώρα τη μετράνε όλο τον χρόνο για να βγάλει η κυρία Στόλη την ανακοίνωσή της και δεν τρέπεται. Λοιπόν, ακούστε, με τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκω κοκοκοπή. Όπως έγραψε χθες όλος ο διεθνής οικονομικός τύπος, η ελληνική οικονομία άντεξε. Πάμε. Αυτό δεν είναι επιτυχία του Μητσοτάκη, του Σταϊκούρα, του Γεωργιάδη. Αυτό είναι επιτυχία της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, του μόχου που έχουμε όλοι πάλι πάνω στο τραπέζι κάθε μέρα. Βέβαια. Ο ελληνικός λαός πληρώνει. Λοιπόν, παιδότοπους θα ανοίξει, έτσι. Θα ρίξουν και παιδότοποι. Οι παιδότοποι είναι στην πορεία, θα ανακοινωθεί και αυτή η ημερομηνία που ανήκουν. Έχουν μπει στο πρόγραμμα στήριξη τα έως 18.000 ευρώ και οι παιδότοποι. Έτσι. Ωραία. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ, αν σας δείξω τα μηνύματα, καταλαβαίνετε. Και όλοι μου λένε, ρώτα τον Άδωνη, ρώτα τον. Συνεχώς. Άρα και η επόμενη εβδομάδα, προσέξτε, θα περάσετε από εδώ. Θα περάσετε από εδώ για να δούμε όλο αυτό το πλέγμα. Και κάτι άλλο. Βαπόρι χωρίς ναυτικό δεν γίνεται. Επιχείρηση χωρίς εργαζόμενο δεν γίνεται. Άρα, επιχειρηματίας και εργαζόμενος. Εργαζόμενος και επιχειρηματίας μαζί για να πάρει μπρος ο κόσμος. Να πάρει μπροστά η κοινωνία. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Ασφαλώς αυτό είναι το μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα, δεν είναι κόμμα. Καταλαβαίνετε. Σας είπα πριν, ο κόσμος δεν αντέχει άλλο φασαρίες, πορείες, απεργίες κτλ. Τώρα ο κόσμος θέλει να δουλέψει. Λοιπόν. Ένα λεπτό. Θέλω να ξαναμείνουμε στην εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά. Επαγγελματίες, συνδικαλιστές της συμφοράς πήγανε πάλι να στραφούν κατά του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός δεν τους ακολουθεί. Ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Ο ελληνικός λαός θέλει να πάμε μπροστά την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά. Θέλω καλημέρα το επόμενο Σάββατο εδώ για να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο πριν την εκκίνηση. 9 και 19.